μάτα μας διαβάζουμε παραμύθια. Ένα από αυτά μας έδωσε την ιδέα για τα βάζα. Τα βάζα αρχικά μας θύμιζαν τις μαμάδες και τις γιαγιάδες που έφτιαχναν αρχικά και τα έβαζαν στα βάζα. Κάποια τα χάριζαν στην γειτονιά. Σε κάποια τα έκλειναν βαθιά μες στα δουλάκια τους για μία κατάλληλη στιγμή. Εκεί έκλειναν τη γλύκα που εμείς γλυκά ανακαλύπταμε στα κρυφά. Αν μπορούσαν να τα κλείσουν όλα αυτά, θα τα χαρίζαμε στους ανθρώπους της πόλης μας για να τα χαρίσουν κι αυτοί με τη σειρά τους ή να τα κρατήσουν καλά κρυμμένα στα ντουλάπια τους για την κατάλληλη στιγμή. Και τότε, τι θα βάζαμε μέσα σε αυτά τα βάζα? Στο βάζο μου βάζω το σεβασμό για να χαρίσουν στους ανθρώπους της πόλης. Σεβασμό στα μία όλων των παιδιών, στην ειδική σας πορεία κάθε ανθρώπου, στα δικαιώματά του, στην διαφορετικότητα, στα ζώα και στη φύση. Στο βάζο μου βάζω ευγένεια για να επικοινωνούμε όμορφα και αδελφές για να προχωράμε στα δύσκολα. Στο βάζο μου βάζω αξιοπρέπεια και την προσφέρω στους ανθρώπους της πόλης μου. Όλοι έχουν δικαίωμα σε αυτή, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλλο, τη σωματική κατάσταση, τη μόρφωση, τα χρήματα. Ένα βάζο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους. Στο βάζο μου έκλεισα για τους ανθρώπους της πόλης μου νοικοκυροσύνη. Να νοικοκυρεύεις την πόλη σου όπως το σπιτικό σου. Να τιμάς το περιβάλλον σαν μουσαφείς. Αλλιώς το λέω προτίμη. Στο βάζο μου βάζω ένα μιακούπα ζεστό καφέ και ένα κοινοπούλου. Ξέρετε, για τους ανθρώπους της πόλης που συναντώ κάθε πρωί. Είναι όλοι εκείνοι που ασχολούνται με την καθαρότητα και φροντίζουν την πόλη. Τους ξέρω. Τους περισσότερους ούτε καν τους αποχαιρετήσει. Κι όμως αισθάνομαι την ανάγκη να τους πω ένα ευχαριστώ.